πραγματικά ήρθαμε και για έναν άλλο λόγο στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Κορινθία ιδιαίτερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Γιατί η πύλη της Πελοποννήσου είναι η Κορινθία, είναι η Κόρινθος. Γιατί ο νομός Κορινθίας έχει διαθέσει πάρα πολλά χρήματα για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας, από πολλά χρόνια πριν. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά συνέδρια, έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές γενικές συνελεύσεις όταν η Ομοσπονδία δεν είχε καν πόρους, δεν ήξερε τι σημαίνει επιχορήγηση. Όσο υπήρχε ο θεσμός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τα πράγματα για μας στην Κορινθία ήταν πάρα πολύ καλά. Όσο δεν υπήρχε αυτή η περίοδος της κρίσης, πηγαίναμε καλά κι εμείς και ο κόσμος μας ενίσχυε κτλ. Σήμερα ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι αν όλες οι επιχειρήσεις που ανήκουν στο Επιμελητήριο Κορινθίας συμβάλλει έστω με 100 ευρώ η κάθε μία, για μας είναι σημαντική υποστήριξη. Γιατί θα έχει πραγματοποιηθεί πάλι ένα σημαντικό γεγονός στη χώρα μας. Και ιδιαιτέρως τώρα που τη χώρα μας τη μαστίζει μία κρίση σε όλα τα επίπεδα. Αλλά συνήθως οι κρίσεις βοηθάνε στο να γίνουν τα πράγματα πάλι καλά. Να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, να κάνουμε μια νέα αρχή. Και επειδή έχουμε όλα τα δεδομένα, αυτά που βοηθάνε για αυτά τα πράγματα, πρώτα απ' όλα έχουμε μια υπηρεσία αιμοδοσίας που ειλικρινά πολλές υπηρεσίες αιμοδοσίας και επιτρέψτε μου αυτό να το ξέρω, γιατί επικοινωνώ με και λόγω των θέσεων που έχω στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, αλλά και από τις επισκέψεις όλη τη χώρα. Η αιμοδοσία της Κορίνθου διακρίνεται. Η Φαρμάκη ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο σε αυτή την υπηρεσία. Της αναγνώριζαν ικανότητες όλοι οι συνάδελφοί της. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι και η αναπληρώτριά της, η νέα διευθύντρια της αιμοδοσίας, η κυρία Παπά, είναι ένα άτομο που είμαι βέβαιος ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι φέτος ο νομός Κορινθίας, παρόλη την κρίση, παρόλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κορινθιακός λαός, κατάφερε να πάρει 800 μονάδες περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και θα αναδειχθεί και στο συνέδριο, γιατί μέσα από αυτή την κρίση θα πρέπει να λέμε και τα θετικά της κρίσης και την συνεχιζόμενη προσπάθεια. Επίσης, είναι κοντά μας ένα πρόσωπο που τιμάει τον κλήρο στην Κορινθία, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Γραφείου Αιμοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Παπαθανάης Σουαλτανόπουλος. Ένα πρόσωπο που με την ευγένειά του, την ταπεινότητά του, έχει κατορθώσει να κάνει σημαντική προσπάθεια σε όλες τις ενορίες του νομού Κορινθίας και να συνεχίζει η Μητρόπολη μας να είναι πρωτοπόρα στην εθελοντική αιμοδοσία. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι που δικαιολογούν όχι μόνο λόγω της εντοπιότητας του Προέδρου της Ομοσπονδίας, το ότι γίνεται το συνέδριο εδώ, αλλά για όλους αυτούς τους παράγοντες που βοήθησαν και εμένα να τους καταθέσω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και έτσι όλοι μαζί να αποφασίσουμε ότι τελικά η Κορινθία θα είναι η καταλληλότερη να αναλάβει και να διοργανώσει αυτό το παγκόσμιο συνέδριο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναζητηθούν πόροι και εκτός του νομού. Και αυτό το έχουμε κάνει. Ελπίζουμε και φέτος οι χορηγοί της Ομοσπονδίας μας, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχω επισκεφτεί 2 φορές και την Τετάρτη θα συναντηθώ με τον κύριο Νικητιάδη για άλλη μια φορά, ελπίζω ότι όλοι αυτοί θα μας δώσουν δυνατότητα να αναδείξουμε τις αξίες των Κορινθίων και να κάνουμε την προβολή όλων αυτών των θεμάτων που μας αφορούν όλους. Τέλος, για να κλείσω και να ακούσουμε και όλους αυτούς που είναι σήμερα εδώ για να βοηθήσουν, θα ήθελα να πω ότι δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα αν τα μέσα ενημέρωσης του νομού μας δεν είναι το ίδιο κοντά όσο είναι όλα αυτά τα χρόνια στις μεμονωμένες προσπάθειες
όλων των φορέων της εθελοντικής αιμοδοσίας του νομού. Πιστεύω ότι θα πρέπει πιο ενεργά εμείς θα δημιουργήσουμε τα τηλεοπτικά σποτ τα οποία πρέπει να παίξουν, πρέπει να παίζουν μέχρι το συνέδριο. Θα δείτε πράγματα που θα είναι καταπληκτικά. Μέσα από αυτό το συνέδριο επιλέξαμε να προβάλλουμε τις αρχαιότητες και έτσι να μας δοθεί η ευκαιρία να προβάλλουμε και τα μνημεία που βρίσκονται στην Κορινθία. Και ήδη η Επιτροπή μας, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αδαμόπουλο και όλα τα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Προβολής που εθελοντικά εργάζονται κάθε μέρα για να έχουμε ένα συνέδριο το οποίο θα καταπλήξει τους πάντες και θα έχουμε βοηθήσει τη χώρα μας. Αρκεί τα μέσα ενημέρωσης να αντιληφθούν ότι πρέπει σε αυτή την περίοδο να θυμίσω ότι σε 17 μέρες τελειώνει το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Και όμως στη χώρα μας τι παρατηρείται? Παρατηρείται που ενώ γιορτάζουμε τον εθελοντισμό, παρατηρείται ότι ενώ τελείωσε μία προσπάθεια τακτική 9 ετών, όπως είπε ο γραμματέας της Πανελλήνιας Λαμπαϊδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών, που σε αυτή συμμετέχουν ενεργά 30.000 νέοι και μεγάλοι και πάνε τη φλόγα της αγάπης στο πιο απομακρυσμένο χωριό της πατρίδας μας, συνεργαζόμενοι με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, με όλες τις υπηρεσίες, με την τοπική αυτοδιοίκηση, καταλήξαμε στις 31 Οκτωβρίου να σβήσουμε τη φλόγα στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και τι διαπιστώσαμε? Ότι την ώρα που εμείς αγωνιζόμαστε επί 70 μέρες να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό, να αναπτύξουμε την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων, τι είδαμε? Σχεδόν σε όλη τη χώρα να είναι κλειστές οι υπηρεσίες αιμοδοσίας μετά τις 2.30 το μεσημέρι. Είδαμε τις υπηρεσίες αιμοδοσίας να μην μπορούν να εργάζονται το απόγευμα λόγω έλλειψης τελεχών, λόγω έλλειψης προσωπικού, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και τέλος, το τελευταίο διάστημα των 2 μηνών, δεν έχουμε αναλώσιμα υλικά, δεν έχουμε ασκούς αίματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι που αισθάνονται και είναι Έλληνες, πατριώτες, έχουν συνέστηση της ευθύνης που έχουν ως άνθρωποι που γεννήθηκαν και ζουν αυτή τη ζωή, στη γη επάνω, κάποιοι να μην εκτιμούν την υπερπροσπάθεια που κάνουν και να δημιουργούν κλειστές πόρτες. Εμείς λοιπόν για άλλη μια φορά, κόντρα σε όλα αυτά, επειδή οι εθελοντές και οι εθελοντικές προσπάθειες προηγούνται του κράτους σε πολλές περιπτώσεις και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με την εθελοντική αιμοδοσία είναι μπροστάριδες και παθιασμένοι, σας λέμε ότι, και το δηλώνουμε υπεύθυνα, ότι είτε 10 είναι αυτοί που θα μας συμπαρασταθούν, είτε 1.000, το Παγκόσμιο Συνέδριο θα γίνει σαν να το υποστήριξαν όλοι οι Έλληνες πολίτες.